Κιλκής Web TV. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για τουλάχιστον για τους κιλκισιώτες δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Για τους υπόλοιπους, οι οποίοι βρίσκονται μακριά και στο εξωτερικό, είναι ο Αντώνης ο Μανουσαρίδης, πρώην αντιδήμαρχος στην προηγούμενη δημαρχία του κυρίου Μπαλάσκα και στην δημαρχία κατά την θητεία του κυρίου Σισμανίδη τα πρώτα 2,5 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα. Γεια σου. Λοιπόν, κύριε Μανουσαρίδη, επειδή είστε ήσασταν ο υπεύθυνος καθαριότητος, ξεκινάω με το θέμα καθαριότητα τόσο της πόλεως όσο και του Δήμου Κιλκής. Και το Δήμο Κιλκής με τον νέο δήμαρχο, γιατί παλαιότερα ήμασταν ο Δήμος Κιλκής με τα λίγα χωριά που είχαμε. Μετά συμπεριελήφθησαν άλλοι 7 δήμοι, συνολικά μάλλον 7 δήμοι, και γίνεται ένα. Άρα και στην προηγούμενη και στην τωρινή. Μια πολύ απλή ερώτηση. Θετικό, αρνητικό το πρόσημο που αφήσατε? Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Απλώς ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Μια περίοδος η οποία, όπως είπατε, έπρεπε να συνενωθεί ο παλιός Δήμος Κιλκής με 7 δήμους, με άλλους 6 δήμους. Αναλώσαμε την πρώτη τετραετία, να το πω, στην καθαριότητα, πιο πολύ στο να σχεδιάσουμε, στο να υλοποιήσουμε τη συνένωση των 6 δήμων με το Δήμο Κιλκής, γιατί από τους 7 δήμους που αναλάβαμε, να σας πω ότι οι 4 δεν είχαν ούτε μηχανήματα, ούτε απορριμματοφόρα, ούτε προσωπικό, τα είχαν ιδιώτες. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν, αναλαμβάνοντας την διοίκηση το 2011, αυτό που πειταρχικός μας σκοπός ήταν να μην δώσουμε σε ιδιώτες την αποκομιδή των σκουπιδιών, αλλά και να μην υστερήσουμε σε ποιότητα. Έτσι σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ως ένα βαθμό επιτυχώς το να τους 115 οικισμούς που έχει πλέον ο Δήμος Κιλκής με την πόλη, να τους εξορροπήσουμε σε θέμα καθαριότητας, να υπάρχει μια ικανοποιητική αποκομιδή σκουπιδιών. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την ανακύκλωση, η οποία ως τότε ήταν σε μηδανικό στάδιο και σήμερα είναι σε ένα επίπεδο πολύ καλό, και τον οδοκαθαρισμό της πόλης πιο πολύ. Επίσης, την πρώτη θητεία μας στην διοίκηση του Βαγγέλη του Μπαλάσκα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε με ποινή προστήμων πολλών εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση το κλείσιμο των παλιών σκουπιδότοπων. Ναι. Οφείλαμε δηλαδή σε μια διετία να αποκαταστήσουμε όλους τους παλιούς σκουπιδότοπους που ήταν πολλοί στον ενιαίο πλέον Δήμο Κιλκής. Το 2014 δεχθήκαμε και έλεγχο από κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έδωσε τα συγχαρητήρια για το επίπεδο του Δήμου Κιλκής εκείνη την εποχή. Με λίγα λόγια, για να το πω, ότι επί δημαρχίας Βαγγέλη Μπαλάσκα είχαμε ως προς το θέμα της καθαριότητας μία πολύ πολύ καλή, ας το πω, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την καθαριότητα. Αυτό ήταν το συν και πλην που είπα, εάν σε αυτό το σημείο θεωρείτε ότι ο αντιδήμαρχος τότε καθαριότητος Αντώνης Μανουσαρίδης επιτέλεσε το έργο του με το παραπάνω βάσει των δυνατοτήτων που είχαν. Αυτό ακριβώς. Αυτό θέλω. Οι δυνατότητες ήταν, όπως σας είπα πιο νωρίς, πολύ μειωμένες, περιορισμένες και από θέμα προσωπικού. 5 από τους 7 δήμους δεν είχαν καθόλου προσωπικό καθαριότητας. Καθόλου, μηδενικό. 5 από τους 7 δήμους δεν είχαν οχήματα καθαριότητας, απορριμματοφόρα. Καθόλου. Όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος Κιλκής είχε ο παλιός Δήμος Κιλκής τα απορριμματοφόρα που χρειαζόταν για τον Δήμο Κιλκής, και αναγκαστήκαμε αυτά τα απορριμματοφόρα σύν από τους άλλους δύο Δήμους τα οχήματα που είχαν να τα μοιράσουμε σε όλο τον ενιαίο Δήμο, να κάνουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος και εμένα και το επιτελείο μου μας έφαγε πολλές ώρες, πολλές ημέρες, ατελείωτες ημέρες για να υλοποιηθεί. Ωραία.
Έχουμε φτάσει όμως το σήμερα, το σήμερα εννοώ πριν από 4 χρόνια και κάτι μήνες, ο Μανουσαρίδης να συνεχίζει να είναι ο αντιδήμαρχος Καθαριώτητος και σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2,5 χρόνων που ήταν, ήθελα να μου πει ο αντιδήμαρχος, ο πρώην, που, σε ποιο σημείο έχει φτάσει η Καθαριώτητα έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός ο προγραμματισμός της. Τελειώντας την πρώτη τετραετία και έχοντας ένα καλό επίπεδο πλέον από κομιδή σκουπιδιών, έπρεπε να πάμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι γιατί τα μηχανήματα, οχήματα του Δήμου Κυλγής ήταν πολύ παλιά. Να σας πω ότι η ιδεοφόρα είναι του 1974, του 1974. Έπρεπε να πάμε στο σχεδιασμό λοιπόν αντικατάστασης και αγοράς κάποιων καινούριων μηχανημάτων. Mm-hmm. Με την αλλάζοντας τη διοίκηση, με την διοίκηση του Δημήτρου Σισμανίδη, καθίσαμε κάτω και σχεδιάσαμε τι μηχανήματα πλέον απαιτούνται, τι οχήματα απαιτούνται για να προχωρήσει και να βελτιωθεί η Καθαριώτητα. Έτσι, υλοποιήσαμε την αγορά 16 οχημάτων, παύλα μηχανημάτων. Η μελέτη ξεκινήσαμε από την πρώτη χρονιά, το 2015, να ξεκινήσουμε να γίνουν οι μελέτες, να γίνει ο διαγωνισμός, να βρεθούν οι ανάδοχοι για τα μηχανήματα, οχήματα, δηλαδή πήραμε πλυντήριο κάδων, πήραμε απορριμματοφόρα, πήραμε ημιφορητικά για το συνεργείο, για τους ηλεκτρολόγους, για τους ιδιαυλικούς. Πήραμε 16 καινούργια οχήματα, μηχανήματα. Ξεκινήσαμε το 2015 και είχε την τύχη και τη χαρά η κυρία Ζιούτα, η Νίνα αντιδήμαρχος, να παραλάβει αυτό που σχεδιάσαμε και υλοποιήθηκε. Συγγνώμη, δηλαδή η αντιδήμαρχος δεν είχε συμμετοχή σε αυτόν τον σχεδιασμό των μηχανημάτων? Είναι δηλαδή τη προηγούμενη. Αυτός ο σχεδιασμός και η αγορά των μηχανημάτων είναι καθαρά σχεδιασμός δικός μου, με την φυσικά στήριξη και βοήθεια του Δημάρχου. Έτσι, χωρίς αυτό, χωρίς το OK και την έγκριση του Δημάρχου, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ήταν καθαρά σχεδιασμός με τις ανάγκες που είχαμε σαν Δήμος. Υπήρχε δυνατότητα ή εκδοχή ο Δήμαρχος για την Καθαριώτητα της πόλης να αρνηθεί, δηλαδή θεωρείς ως επιτεύγμα το OK? Όχι, δεν είπα κάποιο. Φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Ναι, απλώς καθίσαμε με τον Δήμαρχο. Ναι, έτσι πώς τα ακούει ο κόσμος. Θα ρίξει και έκανε τα πάντα ο Δήμαρχος για να τα κάνουμε. Απλώς ήταν υποχρεωμένος από τις ανάγκες να πει OK. Επειδή θα παίρναμε πιο πολλά μηχανήματα και πιο πολλά βοηματοφόρα. Δυστυχώς το σύστημα είναι έτσι που σε περιορίζει οτιδήποτε αγοράζεις να είναι από τα έσοδα τα ανταποδοτικά. Ενώ οικονομικά ο Δήμος μας είναι υγιής και μπορεί να κάνει και προμήθεια επιπλέον οχημάτων, μηχανημάτων, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ό,τι προμήθεια κάνει θα πρέπει να είναι από τα ανταποδοτικά τα έσοδα. Κύριε Μανουσαρίδη, θα σας πω, σας διακόπτω και με συγχωρείτε. Ακούσατε, είπε ο Δήμος μας είναι υγιής. Ξέρετε με τι μοιάζει το Δήμος μας υγιής? Είναι υγιής, δηλαδή έχω στην τράπεζα 11 εκατομμύρια, αλλά εγώ ψάχνω και τρώω από τους κάδους. Αν αυτό λέγεται υγεία, κύριε Μανουσαρίδη, και τα κρατάτε στην τσέπη σας, αυτό λέγεται κακοδιαχείριση και όχι υγεία. Όχι, όχι. Σε αυτό θα με επιτρέψει να διαφωνήσω. Βεβαίως να διαφωνήσω. Όταν είπα υγιής, είναι ο Δήμος, είναι από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα, για να μην αδικούμε και κάποιους, και επί διοίκησης Βαγγέλη Μπαλάσια και επί διοίκησης Δημήτρη Σισμανίδη, είναι από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα που είναι υγιείς οικονομικά. Δεν χρωστάει, δεν οφείλει σε προμηθευτές, πληρώνεται όλοι στην ώρα τους, έχει αποθεματικό για μισθούς σε περίπτωση που γίνει, και έχει και ένα αποθεματικό στην τράπεζα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά είναι πάνω από 8-9 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, 11 εκατομμύρια λέει ο Δήμαρχος. Τώρα πηγαίνουμε στην κοινωνική πολιτική, προφανώς αυτό μου λέτε. Όχι, όχι. Θα φτάσουν και στην κοινωνική πολιτική. Ναι, φτάνουμε λοιπόν να έχουμε έναν, ας το πω, εξοπλισμό αρκετό, καλό αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, να μείνουμε στην Καθαριώτητα. Πριν από ένα χρόνο περίπου είχα δεχθεί καταγγελία έγγραφη ότι τα απορριμματοφόρα, δηλαδή οι κάδοι πράσινοι με τους άλλους κάδους, τους μπλε, αναμειγνύονταν τα
απορρίμματα και υπήρξε μια καταγγελία. Βέβαια τότε η αντιδήμαρχος δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα δεν ξέρω, είπε ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά, εγώ από μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, που μέσα στο Κυλκής δεν έχει ένα μόνο υποκατάστημα, από υπαλλήλους μου είπαν, εμείς βάζουμε χώρια τα χαρτόνια, χώρια εκεί, και έρχεται το απορριμματοφόρο και το βάζει. Συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι λέει? Να σας πω ότι αφού το μέλημά μας της πρώτης ιδίας ήταν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση από κομιδή σκουπιδιών, μετά προχωρήσαμε βήμα-βήμα στην ανακύκλωση. Από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, σήμερα η ανακύκλωση έχει φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Γίνεται πολύ καλή δουλειά από την τωρινή αντιδήμαρχο σαν επικεφαλής της Διεύθυνσης Καθαριότητας και έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η ανακύκλωση. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο, γιατί και στη θητεία τη δική μου υπήρχε μεμονωμένα περιστατικά που ενώ είχε φύγει το αυτοκίνητο της ανακύκλωσης, ειδικά στο κέντρο της πόλης για να έχει μια πιο καλή εικόνα, μπορούσε, αν υπήρχε γεμάτος κάδος, μιλάμε για ένα-δύο κάδους, να πεταχτούν στο αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παγιοποιημένο ή κάτι γίνεται τακτικά. Απλώς μπορούσε σε κάποια στιγμή, σε κάποιο χρονικό διάστημα, ένας κάδος να πεταχτεί στο αμάξι της. Στο θέμα της ανακύκλωσης είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι σαν δημοτική αρχή και μάλιστα έχουν τοποθετηθεί και κάτι με ανακύκλωση γυαλιών που δεν υπήρχαν. Ωραία. Να πω κάτι. Στο κέντρο του Κυλκής, ο τρόπος που είναι διανεμημένη η κάδη δείχνει μια πολύ κακή και κάκιστη, θα έλεγα, εικόνα, όπως είναι στην παλιά Γενική Τράπεζα μπροστά. Εμπορική. Παλιά Εμπορική Τράπεζα. Ένα σημείο εκείνο. Όταν εσείς ήσασταν αντιδήμαρχος Καθαριότητος, δεν σκεφτήκατε να κάνετε κάτι πρωτοποριακό, θα έλεγα, σαν αυτά που γίνονται σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη, να είναι υπόγειο, να μπορεί να έρχεται να το παίρνει, να φεύγει, να μην φαίνεται τίποτα να και να μην βρωμάει όλη η γειτονιά? Να σας πω ότι η ενασχόλησή μου με το σκουπίδι, να το πω έτσι, με την Καθαριότητα γενικά, δεν είναι μόνο στο τοπικό επίπεδο. Είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ. Έχω πάει σε ευρωπαϊκές πόλεις, έχω δει πώς λειτουργούν. Ένα από τα όνειρά μου, τα οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε, ήταν αυτό που είπατε. Δεν είναι μόνο εκεί το σημείο. Πρέπει να μπουν σε πολλά σημεία υπόγειοι κάδοι στο Κυλκής, στην πόλη μας. Ναι, σε πολλά κεντρικά σημεία. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε και είναι ένα που θέλω να πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Γιατί δε 21 Ιουνίου είχαμε ξεκινήσει να γίνει μελέτη για να μπουν υπόγειοι κάδοι, 21 Ιουνίου στη Λέσχη Αξιωματικών και εδώ στο πάρκο να μπουν υπόγειοι κάδοι. Σταμάτησε η διαδικασία γιατί συζητούσαμε να γίνει 21 Ιουνίου να γίνει ήπια κυκλοφορίας και πάνω σε αυτή τη μελέτη θα μπαίναν και υπόγειοι κάδοι. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για να μπουν υπόγειοι κάδοι. Είναι κάτι αναγκαίο για την αισθητική και όχι μόνο εικόνα της πόλης. Άρα, ως προς το θέμα Καθαριότητος, για να κλείσουμε, είσαστε κι εσείς ευχαριστημένος, όλα πάνε καλά, απλώς κάνουμε κάθε φορά και ένα βήμα να καλυτερεύσουμε τον τρόπο Καθαριότητος κλπ. Στην Καθαριότητα δεν μπορεί να είσαι ποτέ ευχαριστημένος. Είναι κάτι το οποίο σε καθημερινή βάση πρέπει να είσαι να παρακολουθείς, να ελέγχεις, να σκέφτεσαι και να σχεδιάζεις σε καθημερινή βάση. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει, το σκουπίδι βγαίνει κάθε μέρα. Ναι. Το μόνο που θα πω, επειδή είχα τέτοιο είδους καταγγελία για το κέντρο, είπα, της πόλης, που σημαίνει και το κατάστημα το δημαρχιακό είναι στο κέντρο της πόλης. Πίσω, δηλαδή ο Δήμος από την πίσω πλευρά έχει έναν δρόμο ο οποίος όποιος τον περάσει και πήρανε τα σκουπίδια είναι τυχερός, αλλιώς εκεί πίσω βρωμάει χειρότερο από σκουπιδότοπο. Αυτό δεν περιποιεί τιμή ούτε σε εσάς, κύριε Μανουσαρίδη, όταν ήσασταν, διότι υπήρχε εκεί ο κάδος, ναι, ούτε στη σημερινή, γι' αυτό μίλησα για καλυτέρευση και ειδικά είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν καταστήματα, ας το πω, υγείας, έχουν σχέση. Έτσι. Όταν υπάρχουν υγειονομικό ενδιαφέροντος και εσύ απέναντι μου στείνεις τον κάδο, ή κάτι δεν κάνεις καλά εσύ, ή κακώς
έχει ανοίξει εκεί μαγαζί. Πώς τον δώσαν? Αυτόν τον δώσαν άδεια και εσάς δεν σας έχουν κάνει τίποτε που το κρατάτε έτσι. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα κλπ. Ο κάδος απομακρύνεται, πηγαίνει σε μια απόσταση κλπ. Σε αυτό το σημείο που λέτε. Αυτό μπαίνει κατευθείαν στην είσοδο του καταστήματος. Μονίμως είναι εκεί. Κάδι, δύο κάδι μονίμως απέναντι από την είσοδο του καταστήματος. Στην τη δικιά μου οφείλω να ομολογήσω, γιατί δέχτηκα πολλές τέτοιες εκκλήσεις, παρακλήσεις να φύγουν κάδι και όλοι τακτοποιήθηκαν. Αυτό που μου λέτε δεν το έχω υπόψη, δεν ξέρω για ποιο σημείο μιλάτε. Πιθανό να συνέβη, αλλά δεν έπεσε στην αντίληψη. Από την πίσω έξοδο που μπήκε ένας γενικός γραμματέας του Υπουργείου πριν κάνα μήνα, τον πήγαν από την πίσω έξοδο. Ωραία. Τον πέρασαν από τον κάδο μέσα. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου για να διορθωθεί το θέμα. Πιθανό να έχετε δίκιο. Όχι, έτσι είναι. Απλώς δεν είναι, θέλω να έχω δίκιο. Ο δοκαθαρισμός στην περιοχή του Δημαρχείου και στο ευρύτερο εμπορικό κέντρο του Κιλκής είναι καθημερινός. Και πολλές φορές ήταν και τα απογεύματα, ειδικά όταν υπήρχαν κάποιες ερωταστικές εκδηλώσεις κλπ. Ήταν και τα απογεύματα και νύχτα ακόμα γινόταν ο δοκαθαρισμός. Και συνεχίζει να γίνεται. Ναι. Εγώ λέω τώρα, εάν θέλαμε πράγματι με δύο κουβέντες, γιατί θέλω να τελειώνω, και ίσου σε ρωτούσε εσένα ο Δήμαρχος, έλα εδώ Μανουσαρίδη, για να έχουμε μια πόλη καθαρή. Τι χρειαζόμαστε, μηχανήματα, τι χρειαζόμαστε από έργα, τι θα τον πρότεινες αύριο, διότι μετά από τέτοια εμπειρία δεν θα απαιτούσα να κάτσεις ένα χρονικό διάστημα να το σκεφτείς, να μου το πεις. Συμφωνώ. Διότι αν τόσα χρόνια δεν το σκέφτηκες, κακώς καθόσουν και αντιδήμαρχος. Συμφωνώ. Αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί μην εστιάζουμε μόνο το αυτό στην πόλη, έτσι, έχουμε και τους οικισμούς. Ναι, ναι. Και ειδικά το καλοκαίρι που πηγαίνουν τα χωριά μας, γεμίζουν Χριστούγεννα, Πάσχα, τα χωριά μας γεμίζουν. Οφείλουμε να δείξουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Και μάλιστα έχουμε κάποιους οικισμούς οι οποίοι είναι όπως η Νέα Σάντα που είναι 2.000 συν κόσμος, πλέον μικρές πόλεις. Δεν είναι. Ναι. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε πολλές φορές παρεμβάσεις άσχετα με την καθημερινότητα. Δηλαδή, η ερώτηση μου είναι συγκεκριμένη για την πόλη, για την πόλη. Να το εξηγήσω ναι. Γιατί. Διότι όλες οι πόλεις έχουν ένα σημείο αναφοράς. Και εμείς έχουμε σημείο αναφοράς. Είτε λέγεται Τσιμεντόπαρκο, είτε λέγεται Σκουπίδια στην παλιά Γενική Τράπεζα, είτε λέγεται Πλατεία Ειρήνης, που δόξα τω Θεώ τα παιδάκια παίζουν εκεί και κάνουν το ποδήλατό τους, είτε λέγεται Αγιώργης, είτε λέγεται Ηρών. Κανένα όμως από όλα αυτά, ο Δήμος, δεν έχει την πρόνοια να το αξιοποιήσει. Τουλάχιστον ο σκοπός μου που έκανα την ερώτηση, να έχει μια ταυτότητα ότι είναι μια καθαρή πόλη. Ούτε αυτή την ταυτότητα έχουμε. Όχι, okay, σε αυτό εγώ προσωπικά από την, ναι. από την στο διάρκεια της θητείας μου και μετά εισέπραξα και εισπράττω συγχαρητήρια για το επίπεδο της καθαριότητας της πόλης. Μπορεί να γίνουν και άλλα βήματα, δεν διαφωνώ. Μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερα βήματα. Ναι, ναι, εγώ και δεν παίρνω υπόψη μου πόσο μ' αρέσει εμένα τόσο η μην αντιδήμαρχος η κυρία Ζούτα. Αξιαγάπητη η κυρία. Πολύ καλός και ο κύριος Μανουσαρίδης. Εμένα με ενδιαφέρει όταν μου λένε οι πολίτες που ζουν σε αυτό τον τόπο, ιδιαίτερα στην πόλη του Κιλκής, ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Ούτε από την καθαριότητα, ούτε από το φωτισμό, ούτε από τα πεζοδρόμια, ούτε... Τι να πω εγώ. Θα σας πω τώρα, κατέβαινα από εδώ πάνω από τον Αγιώργη και έβλεπα τα φύλλα. Εντάξει, θα μου πεις δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε, πέσαν τη νύχτα. Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πάρκο. Δεν πάβει να είναι έστω... Στο Τσιμεντόπαρκο που είπατε, στην πλατεία Ειρήνης, τουλάχιστον στη θητεία τη δικιά μου, δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται, είχα στο Τσιμεντόπαρκο που λέτε δύο άτομα επιμονή μου βάσεως καθαρίζανε και δεν πήγαιναν πουθενά αλλού. Ένα άτομο στην πλατεία Ειρήνης και σε άλλες πλατείες πήγαιναν ανά δύο μέρες και καθαρίζανε στις πλατείες του Δήμου. Με είπατε τι χρειάζεται για να αλλάξει, ακριβώς. Να βελτιωθεί λίγο η εικόνα της πόλης. Σίγουρα χρειάζεται αυτό που σας είπα. Στα κεντρικά σημεία υπόγειοι κάδοι. Αυτό έχει ξεφύγει πλέον παγκόσμια, το να μην υπάρχουν κάδοι, αυτοί οι γνωστοί κάδοι σκουπιδιών και ανακύκλωσης επιφανειακά. Και αν πάτε σε άλλους δήμους εδώ στις γειτονιά μας, στην Περαία, στο Ωραιόκαστρο, στην Θερμή, στην Καλαμαγιά κλπ, θα δείτε ότι στα κεντρικά σημεία έχουν φύγει οι κάδοι. Είναι ένα
μια κίνηση η οποία πρέπει να γίνει και θεωρεί ότι θα γίνει από την νη δημοτική αρχή στο επόμενο διάστημα. Να αλλάξουν δηλαδή, να τοποθετούν υπόγειοι κάτι. Αυτό λίγο από δύσκολο μετά, είναι, γιατί, μετά, διότι μετά, μείναν κάτι μήνες. Αυτό που δεν μπόρεσε κάποιος να κάνει... Η κάθε δημοτική αρχή έχει συνέχεια. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα. Ναι, έτσι που το είπατε, δηλαδή η ίδια δημοτική αρχή ευελπιστείτε ότι θα είναι και την επόμενη τετραετία. Όχι, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι μπορεί να το σχεδιάσει, να το ξεκινήσει την υλοποίησή του και να παραλυφθεί να γίνει το έργο στην επόμενη δημοτική αρχή. Επίσης, ένα μεγάλο αυτή τη στιγμή μείον για τον Δήμο μας είναι το προσωπικό. Γίνανε μέσω ΑΣΕΠ κάποιες προσλήψεις από ανάγκες. Δυστυχώς, από ό,τι διαβάζουμε και στον τύπο, από ό,τι ενημερώνομαστε, θα πάμε για τον Απρίλιο-Μάιο του 19. Η προσλήψη, αφού ελεχθούν τα δικαιολογητικά, τα οποία, από ό,τι λένε, τα μισά ήταν πλαστά. Περισσότερα ήταν πλαστά. Πλαστά. Ναι. Με αποτέλεσμα το προσωπικό να είναι... Αυτή θα είναι αυτό για μόνιμο προσωπικό, για μόνιμο δηλαδή, προσωπικό. Ή για 8 μήνες. Για μόνιμο προσωπικό του Δήμου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με συμβασιούχους, οχταμηνίτες κλπ. Αλλά το προσωπικό μας είναι μειωμένο. Σε μια έκταση σε αυτόν τον Δήμο με 115 οικισμούς, μία πόλη, να έχεις 50 άτομα προσωπικό. Ως αντιδήμαρχος Καθαριώτος, λίγο πολύ είπαμε κάποια πράγματα. Είπα κάποια, όχι όλα. Περνώντας τους δρόμους του Κυλκής, είστε ευχαριστημένος από τον τρόπο φωτισμού, πεζοδρόμησης και διαρρύθμισης? Φερπίν, αν βρεθεί κάποιος που θέλει να πάει στον Αγιώργη ή θέλει να πάει στην εκκλησία, τη Μητρόπολη, και ανέβει από εδώ, από τον άλλο δρόμο, ναι. Θα πρέπει να πάει στον Αγιώργη και να κατέβει, αντί τα 20-30 μέτρα που βάλανε και την πινακίδα. Ποιος τόσο έξυπνος άνθρωπος μας έδωσε τα φώτα του να κάνουμε άλλο 1,5 με 2 χιλιόμετρο για να φτάσουμε 30 μέτρα? Αυτά τα πράγματα. Ό,τι ξέρω, γιατί δεν ήταν αντικείμενο δικό μου, αλλά φρέτζω να ενημερώνουμε, γιατί έτυχε να μείνω. Ναι, πρέπει να ήταν μεγάλο συγκοινωνιολόγος, ναι. Αυτός. Πώς κατάφερε τα 50 μέτρα να τα κάνει 1,550. Γίνανε μελέτες, υποτίθεται, από συγκοινωνιολόγους και αυτό, και υποτίθεται ότι θα λυνόταν το κυκλοφοριακό της πόλης μας. Αντί να λυθεί, νομίζω ότι επιβαρύνθηκε πιο πολύ. Ειδικά όσοι κινούμαστε σε αυτό το κομμάτι, στο εμπορικό κέντρο του Κυλκής, το βλέπουμε καθημερινά. Πιστεύεις η επόμενη δημοτική αρχή θα αλλάξει αυτόν τον δρόμο που δεν μπορεί ούτε ένα μικρό φορτηγό να στρίψει από τη Μητρόπολη, δεν μπορεί να στρίψει να κάνει τον κύκλο? Κοιτάξτε, η επόμενη δημοτική αρχή νομιμοποιείται να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια θέλει στο Τσιμεντόπαρκο, όπως το αναφέρετε εσείς. Όχι, δεν το αναφέρω εγώ, όλο το Κυλκής έτσι το λέει, εκτός από τη δημοτική αρχή που θέλει να το λέει πάρκο του Βρώμικου Νερού. Η δημοτική αρχή παρέλαβε, και αυτή η δημοτική αρχή και η δημοτική αρχή του Βαγγέλη του Μπαλάσκα παρέλαβαν, το βρήκανε μπροστά τους το έργο, δεν μπορούσαν να κάνουν καμία παρέμβαση. Η πενταετία που είμαστε υποχρεωμένοι να μην το αγγίξουμε τελειώνει. Νομίζω ότι η επόμενη δημοτική αρχή έχει όλα τα περιθώρια να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση θέλει. Δηλαδή, αν ο Μανουσαρίδης ήταν στην επόμενη δημοτική αρχή και του έλεγε είσαι αντιδήμαρχος έργων, θα το βάζε πρόγραμμα να το διευθετήσει, να μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί? Νομίζω ότι το πάρκο έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αυτό όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και για τον κόσμο και για την κυκλοφορία των οχημάτων. Ήταν μια άστοχη για μένα κίνηση να κατασκευαστεί σε αυτό το σημείο αυτό το πάρκο. Είχαμε κάποια λεφτά και έπρεπε να τα ρίξουμε κάπου. Όχι, ήταν λεφτά, και τελευταίο... ήταν λεφτά η πλειονότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο, ότι για να γίνει αυτό εδώ γίναν κάποιες μελέτες. Αυτές οι μελέτες τεθήκαν και σε διαβούλευση στο Δημαρχείο. Τις είδε κόσμος, τις είδαν αρχιτέκτονες του Κυλκής, και καταλήξαμε σε αυτό. Τέλος πάντων. Είναι μια ιστορία που δεν θέλω να την ανακατέψω για να φτάσω και τελειώνω με αυτό. Αν και ήσασταν και εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας και φτάνουμε τώρα μέσα στο χειμώνα, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε καιρικά φαινόμενα, π.χ. χιόνι.
καιρό. Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω στη θητεία τη δική μου που ήταν 16-17 μήνες. Στη θητεία τη δική μου βελτιώσαμε αρκετά το στόλο των μηχανημάτων. Δηλαδή αγοράσαμε δύο καινούργιες αλατιέρες. Τοποθετείται τώρα μαχαίρι και χωνί στο καινούργιο τριαχτάρι που πήραμε για τις ανάγκες. Για νορμάλ καιρικά φαινόμενα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Τι εννοούμε νορμάλ, δεν κατάλαβα. Δεν εννοούμε για ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως εννοούμε, βλέπουμε τις πλημμύρες, τις μεγάλες, τους χιονιάδες τους μεγάλους. Αν έχεις ένα μέτρο χιόνι, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Ναι, δεν υπάρχει δυνατότητα, όχι μόνο στο Δήμο το δικό μας, παντού. Και τελευταίο, σε αυτή την κουβέντα, το κοινωνικό έργο του Δήμου. Υπάρχει κοινωνικό φαρμακείο, υπάρχει κοινωνικό παντοπολείο, υπάρχει κοινωνικό, ας το πούμε, ακόμα φροντιστήριο. Υπάρχει. Ποια είναι η κοινωνική δομή και το έργο το οποίο προσφέρει, εκτός από τη βοήθεια στο σπίτι, που εκεί θα έλεγα ο κόσμος που εργάζεται εκεί παλεύει με τα κύματα για να αντεπεξέλθει και μάλιστα είναι πολύ αγαπητά πρόσωπα. Αυτό που ακούω, δεν ξέρω κανένα παιδί ή κυρία που να εργάζεται προσωπικά, αλλά αυτά που ακούω θα έλεγα είναι αξιοθαύμαστη η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν είναι άνδρες, γυναίκες, οι γυναίκες φαντάζομαι να είναι. Και ακούω μάλιστα και από γέρους που τους συμπεριφέρονται σαν να είναι καλύτερα από πατέρα τους ή από μητέρα τους. Αυτό το κομμάτι θα τα αφήσω, γιατί είναι κάτι το οποίο ίσως οι ίδιες θα χρειαζόταν να μας πούνε τη λεπτομέρεια και το πώς δουλεύουν. Εγώ όμως θέλω να μείνω στο άλλο. Υπάρχει άλλου είδους κοινωνικό έργο από αυτά που ανέφερα. Κάποτε είχαμε παντοπολείο. Στις κοινωνικές δομές, εκτός το βοήθεια στο σπίτι που λέτε, θεωρώ ότι έχουμε αποτύχει. Υπάρχουν πολλά περιθώρια, ειδικά σήμερα στη σημερινή εποχή, που υπάρχουν πολλοί συνδημότες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη ακόμα και το μεταχειρισμένο παπούτσι, το μεταχειρισμένο σακάκι, το ρούχο ναι, για να βγάλουν την καθημερινότητά τους. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε αποτύχει. Μια δέσμευση του Δημάρχου που δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί ή όχι ήταν όταν κλείνοντας το κοινωνικό παντοπολείο όπως λειτουργούσε τότε, χωρίς να αφήνω σχέσεις έτσι, απλώς δεν λειτουργούσε όπως πρέπει να λειτουργεί ένα κοινωνικό παντοπολείο, με την στήριξη των δημοτών, των εθελοντών. Είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος ότι θα το ανοίξει ξανά πιο βελτιωμένο. Για να λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Σε κοινωνικές δομές συμφωνώ ότι είμαστε σαν δημοτική αρχή, είμαστε πολύ πίσω. Πολύ πίσω με ένα βαθμό, με άριστα το 20, θα παίρναμε 5, 3, 0. Σίγουρα κάτω από 10. Το αποτυχημένο αυτό σημαίνει, αλλά εδώ αν... Δεν μπορώ να πω ότι είναι πετυχημένο όταν... Υπάρχει τίποτε από όλα αυτά που ανέφερα? Όχι, γι' αυτό. Και γιατί σας φάνηκε παράξενο το 0 και το 3 και το 5 και που μου πήγατε κάτω από 10? Κάτω από 10 είναι και το μείον 10. Και κάτω από 10 είναι αποτυχία. Αυτό σας λέω, ότι για μένα θα πρέπει να... Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι ο Δήμαρχος, διότι είναι θέμα Δημάρχου, αν ήθελε να γίνει θα γινότανε? Δεν μπορεί 4 χρόνια να μην έκανε τίποτε, και για ποιον λόγο δεν το έκανε? Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Απλώς το μόνο που σας λέω είναι ο Δήμαρχος. Τώρα, δεν έκανα ούτε σε... Πιστεύετε ότι αν ζητήσω κοινωνικής... τον Δήμαρχο για να κάνω συνέντευξη για τέτοια θέματα θα το δεχθεί? Θεωρώ. Εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν θα μιλήσουν ποτέ στην Κυλκής Web TV, γιατί κάνω ερωτήσεις που δεν είναι του κεφιού τους. Και δεν πρόκειται να κάνω το κέφι κανενός. Όποιος έρθει εδώ, αν προσέξατε, η πρώτη ερώτηση που έκανα στον κύριο Μανουσαρίδη... Σου λέει, τι κάνει αυτός, ακόμα δεν αρχίσαμε στην επίθεση? Και όπως βλέπετε δεν έχω κάτι. Όχι. Έχω μέσα στο μυαλό μου μια σειρά, εκείνη θα ακολουθήσω. Και αν ξέρει, όχι ότι δεν ξέρει, ξέρει, αλλά δεν θέλει να μιλήσει, διότι δημόσια είναι πολύ δύσκολο να πεις την αλήθεια. Αγαπητέ μου Θεόφιλε, νομίζω ότι ό,τι έχω πει ήταν αλήθειες και δεν έχω πει κάτι να οριοποιήσω μια κατάσταση. Όχι, εγώ θα σας πω σε μερικά πράγματα. Σας είπα και προηγουμένως ότι σε θέμα κοινωνικής πολιτικής, για το οποίο μπορεί να έχω γνώμη στη Δημοτική Παράταξη, στο Δήμο, αλλά δεν ήταν ποτέ κομμάτι
το οποίο να ανήκει στην αρμοδιότητά μου. Και επειδή ήταν στην αρμοδιότητά σας τόσο η καθαριότητα όσο αυτά, σε μερικά θέματα εγώ κατάλαβα ότι στρογγυλοποιήσατε κάποια πράγματα, διότι και αύριο μπορεί να ξανάστε αντιδήμαρχος και θα πρέπει να έχει ανοχή. Την ανοχή την έχει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να πει, να ακούσει. Εγώ ο Μανουσαρίδης, εκείνο και εκείνο δεν πρόλαβα να το κάνω. Ή για αυτόν τον λόγο, ή λόγω ανικανότητος, ή λόγω δεν υπήρχαν χρήματα, ή λόγω του ότι δεν υπήρχε συνένεση, ή για διάφορους λόγους. Όπως λέμε, δεν υπήρχε συνένεση να έχω κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φροντιστήριο, εν διάφορη περιπτώσει από όλα αυτά. Και θέλετε να πω κάτι ακόμα? Ναι. Ο Δήμαρχος υπολογίζει προς το τέλος της θητείας του να ξεκινήσει αυτά τα κοινωνικά φαρμακεία και τέτοια. Και όχι πριν τις εκλογές, πριν παραδώσει τον Σεπτέμβριο σκέφτεται. Yeah. Τη μια μέρα να τα ξεκινήσει και την άλλη να ξαναδώσει υποψηφιότητα. Αλήθεια. Να κάνουμε μια άλλη στιγμή αυτό το θέμα. Διά του περιπτώσει, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό έργο Δήμου Κυλκής, σημειώσατε μηδέν. Τελειώνουμε εδώ. Εάν κάποιος νομίζει ότι υπάρχει κοινωνικό έργο, και επαναλαμβάνω, πλην την βοήθεια στο σπίτι που σημειώσατε άριστα. Όλα τα άλλα, από τότε που σταμάτησαν όλα αυτά, δεν έγινε καμία κίνηση τέσσερα χρόνια. Ήταν μόνο το κοινωνικό παντοπολείο στον Δήμο Κυλκής, το οποίο ξεκίνησε επί θητείας Βαγγέλη Μπαλάσκα, και δεν υπήρχε άλλη ούτε φαρμακείο, ούτε ιατρείο, ούτε φοιτητήριο, ούτε ανταλλακτήριο ρούχων υποδημάτων, ούτε κοινωνικές δομές εκτός της βοήθειας σπίτι, δεν υπήρχαν ποτέ στο Δήμο Κυλκής. Θα μου πείτε, μας θυμάει? Φυσικά όχι. Μήπως θυμάστε το πρόγραμμα του νυν δημάρχου ως προς το θέμα κοινωνικών υπηρεσιών? Δεν θα το θυμάστε. Να το πω έτσι. Ναι. Υποσχέσεις. Τίποτε το κοινωνικό. Αλλά είμαστε υγιής δήμος και έχουμε και 11 εκατομμύρια. 9 λέει ο κύριος, 11 άκουσα εγώ. Μην πιάνουμε, συγγνώμη, πριν κλείσουμε, κύριε Ρόφιλε, ναι. Μην πιάνουμε τα άκρα. Μην πιάνουμε ένα κομμάτι, ναι. Της... Εγώ μόνο γι' αυτό μιλάω. Δεν, ναι, είπα τίποτα. Όχι. Είπα τίποτα για την καθαριότητα, είπα και μπράβο. Ούτε αυτό, ούτε για την καθαριότητα. Το να εστιάζουμε σε ένα κομμάτι αποτυχημένο. Ναι. Αποτυχημένο. Της δημοτικής αρχής και να ακυρώνουμε, ναι, όλα τα άλλα, όπως. Όχι, εγώ δεν ακυρώνω τα άλλα. Μην ξεχνάτε, το Κυλκής είναι δεύτερο πανελλήνιας καϊκίνος. Α, δεν θα μιλήσω και εκεί. Αυτή, ναι, τη στιγμή υλοποιείται στην πόλη μέσα ένα. Άρα μπορούσαμε να έχουμε το κοινωνικό ιατρείο το πρώτιστο. Το οποίο σημαίνει αυτή ότι υπήρξε αδιαφορία πλήρη. Θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μανουσαρίδης είδε όλα αυτά τα θέματα της Δημοτικής Αρχής με το δικό του μάτι, με το δικό του τρόπο. Δεν μένει παρά εμείς ή απ' έξω, μεταφέροντας τις ερωτήσεις που έχει ο κόσμος, αναγκαστικά να τις λέμε, σαν να είναι δική μας πρόθεση να κατηγορήσουμε κάποιον. Όχι, όλα λοιπόν όσα μου είπατε, με τον τρόπο που μου είπατε, τα ρώτησα. Θα τα ξαναπούμε όμως με τον κύριο Μανουσαρίδη, για το θέμα των εκλογών. Αυτή τη στιγμή σας χαιρετούμε και τα ξαναλέμε.